Η Thermal Take με έβαλε σε μπελάδες. Χορηγός αυτού του βίντεο είναι η enemba.com. Η enemba είναι μια ηλεκτρονική αγορά παιχνιδιών όπου μπορείς να βρεις τον κάθε τίτλο, παλιό ή καινούριο, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επίσης έχουν πολύ συχνά προσφορές που εξασφαλίζουν ακόμα καλύτερες τιμές. Χρησιμοποίησε τον κωδικό Gamer σε κάθε σου αγορά για να έχεις επιπλέον 3% έκπτωση και ρίξε μια ματιά στα links που βρίσκονται στην περιγραφή. Γεια σας Gamers, καλώς ορίσατε σε ένα unboxing θα κάνουμε σήμερα. Δεν υπάρχει περίπτωση σε ένα βίντεο να χωρέσει κάτι με αυτό το κουτί. Επίσης, αυτό το κουτί το έχουμε κάθεται εδώ πέρα 2 μήνες. Μπορεί και παραπάνω, γιατί αποφάσισα να κάνω build μέσα σε αυτό το κουτί. Και ενώ έψαξα τι παίζει με το κουτί και πώς χρησιμοποιείται και λοιπά, μαζί και με τα φανάκια που στείλει η Thermaltake, αποφάσισα ότι δεν είναι δυνατό να κάνω build χωρίς custom loop εδώ μέσα. Οπότε θα το ανοίξουμε να το δούμε λίγο, να όντως το πιάσω στα χέρια μου να δω και τι χρειάζεται. Γιατί μέχρι και τα φανάκια είναι 320 άρια, αλλά είναι λίγο heavy duty. Είναι με υδραυλικό ρουλεμάν κλπ. Που είναι για custom, για radiators, για καλοριφέρ. Το στόχο σήμερα είναι, αν καταφέρω, να τα ανοίξω, να το δούμε, να δούμε τι έχει, τι μπορεί να κάνει κλπ. Το ίδιο και τα φανάκια. Και σε μελλοντικό βίντεο αφήστε στα σχόλια αν θέλετε να μπιλντάρω το προσωπικό μου build rig εδώ μέσα. Πήρα 3090. Θα δείτε γιατί. Και αποφάσισα ότι θέλω να πάρω και active cooler από πίσω για τις μνήμες, γιατί είναι στους 100 βαθμούς μόνιμα κλπ. Οπότε, ναι, πάμε να το δούμε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Thermaltake Level 20 HT. Τι Level 20, Level 100 είναι αυτό το πράγμα. Είναι ένα τεράστιο, μια τεράστια μίξη ανάμεσα από server rack και γυάλα για καρχαρία. Συνήθως τα κουτιά είναι απλά. Ανοίγεις το κουτί, το γυρίζεις καπάκι και είναι όρθιο. Αυτό τώρα δεν θα είναι ακριβώς έτσι, οπότε θα δείξει μωρέ. Θες βοήθεια να το γυρίσω, σε παρακαλώ τώρα. Ποιος νομίζει ότι είμαι. Θα κάνω 50 ήχους και θα το γυρίσω. Ήταν ο πρώτος ήχος αυτός. Γράψτε στα σχόλια αν έχετε κάνει. Αν έχετε ακουμπήσει μεγαλύτερο κουτί που δεν είναι server. Τώρα το είδα. Heavy, 22 κιλά. Manual. Στο ενδεχόμενο που ξέχασες τι πήρες. Λοιπόν, αυτό το κουτί έχει κυρίως το πίσω και όλα τα υπόλοιπα. Το μπροστά δεν είναι ακριβώς. Δεν μίκρινε πολύ. Είναι όντως αλόκοτο ρε φίλε. Έχει 1, 2, 3, 4 τζάμια. Πίσω είναι απλό ατσάλι. Δεν πιστεύω να θέλετε τέτοιο. Αν satisfying. Έχει πάρα πολλά για να σας πω και έχουν όλα και από τη μέσα μεριά. Τι θα κάνουμε τώρα, θα αρχίσω να το ανοίγω σιγά σιγά, να το αποσυναρμολογώ για να δούμε τι μπορεί να κάνει. Καταρχάς, το κουτί έχει κοντά στο 200. Ο λόγος που δεν έκανε ένα απλό build με μία υδρόψυξη είναι πολλοί λόγοι. Ο βασικός λόγος είναι για από άποψη βίντεο θα φαινόταν αστείο και γελίο εδώ μέσα, γιατί είναι μια τεράστια κουτάρα και θα είχε τώρα μια all-in-one άντε 360 μέσα, η οποία. Για all-in-one δεν προτείνω τρελά αυτό το κουτί. Καλύτερα να βάλεις αερόψυξη αντί να βάλεις custom loop. Τώρα, από πού ξεκινάει κανείς. Από μπροστά, έρχομαι από εδώ. Tempered glass, handle with care. Έχει ένα κουμπάκι εδώ πάνω, που το πατάς και το κάνει release. Και το γυρνάει πίσω. Ωραία. Το οποίο αφαιρεί το μπροστά του τζαμάκι. Κατευθείαν από την μπροστά μεριά βλέπουμε. Μοιάζει με ένα κλουβάκι για SSD. Okay. Μετά έχει δύο τετράγωνα mounts. Έχει δύο τέτοια. Θα μου πεις. Τι είναι αυτό ρε Δημήτρη, αυτό είναι βάση για pump ή δεξαμενή για custom υδρόψυξη, custom loop. Και έχει δύο τέτοια, γιατί αυτό το κουτί είναι για υδρόψυξη με δύο μέχρι και δύο δεξαμενές. Ωραία, συνεχίζω, θα βγάλω τα δύο άλλα πλαϊνά γυαλιά και το επάνω για να αρχίσουμε να βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε εδώ, τι έχει μέσα κλπ. Λοιπόν, τα πλαϊνά είναι με hinge. Που είναι πολύ καλή φάση, μπορείς να ανοίξεις και να το έχεις έτσι ανοιχτό, το οποίο σε κάποια κλίση σηκώνεται και βγαίνει. Σε κάποια κλίση σηκώνεται και βγαίνει. Σηκώνεται και βγαίνει, την πρώτη φορά είναι λίγο πονάει. Οπότε θα τα βγάλω και αυτά, το ίδιο και από αυτή την πλευρά. Αυτό το τέτοιο πολύ άνετο. Α, αυτό βγήκε εύκολο. Βλέπουμε καλύτερα λίγο τι έχει μέσα, λέω να βγάλω και το πάνω, το οποίο έχει δύο βελάκια στο πλαστικό πάνω που δείχνουν ότι στην ουσία τα πατάς και είναι το μέρος που πιάνεις και απλά τραβάς το τζάμι. Και έτσι αφαίρεται και το πάνω το τζάμι. Αφού βγήκαν τα τζάμια, είναι ακόμη βαρύ.
Ναι, προσπαθώ να σκεφτώ πού να ξεκινήσω. Το κουτί έρχεται με δύο προεγκατεστημένα. Δεν πάει από εδώ. Το κουτί έρχεται με δύο προεγκατεστημένα 140 φανάκια στην επάνω μεριά, τα οποία ρουφάνε αέρα. Επάνω slash πίσω μεριά. Όλοι θα αναρωτιέστε τώρα πού μπαίνει το PC, τι γίνεται. Αυτό είναι το τρέι της μητρικής. Είναι το orientation προς τα πάνω. Αυτό που έχετε συνηθίσει ως πίσω είναι πάνω. Οπότε η κάρτα γραφικών μπαίνει έτσι στο κουτί. Και όλα τα καλώδια κλπ. Βγαίνουν προς τα πάνω. Το τροφοδοτικό είναι από την πίσω μεριά. Θα το δούμε σε λίγο γι' αυτό πώς τοποθετείται, γιατί έχει πάρα πολύ modularity. Και όλα τα καλώδια βγαίνουν από την πίσω μεριά. Πίσω και πάνω μεριά, μάλλον. Από την πίσω μεριά. Είναι η μοναδική πλευρά που δεν έχει το κουτί πάνελ, γιατί από πίσω στην ουσία είναι. Μπορείς να βάλεις πίσω, ας πούμε, μόνο καλώδια, μόνο storage, μόνο υδρόψυξη. Αν θες, μπορείς να βάλεις όλα τα φανάκια και τα radiators από πίσω. Υπάρχουν τέτοιου είδους επιλογές. Πίσω έχει ένα φιλτράκι και χώρο για άλλα 240, μέχρι 140 φανάκια. Μπροστά, αρχικά, έχει mounting χώρο για από κάτω το κουτί. Αυτά είναι τα φιλτράκια, τα κενά του αέρα που έχει από πίσω. Έχει σε διάφορα σημεία πολύ χοντρά φίλτρα. Είναι μεταλλικό mesh, χοντρό σχετικά, που είναι σε διάφορα σημεία που είναι ανάμεσα από όλα τα τζαμάκια. Το οποίο το βλέπουμε και στο πλάι από το μπροστά το tender glass. Το οποίο επίσης αφαιρείται με βίδες. Από κάτω έχει φιλτράκι επίσης και από κάτω αυτό που θέλω να σας δείξω είναι ότι παίρνει μέχρι 360 φανάκια ή radiator. Αλλά αυτό βρίσκεται σαν κλειβάκι το οποίο μεταφέρεται και αλλάζει και αυτό που θέλω να σας δείξω πηγαίνοντας πίσω. Αφαιρούμε το πίσω το... βαρύ. Στη βαρύλα. Αυτή είναι η πίσω πλάτη. Και πλέον έχουμε 360 μοίρες πρόσβαση στο κουτί. Από την πίσω μεριά αρχικά βλέπουμε ένα. Άλλο ένα κλουβί για υδρόψυξη ή φανάκια... υδρόψυξη. Radiator ή φανάκια. Και δύο διπλά κλουβιά για σκληρούς δίσκους. Που παίρνουν μέσα φυσικά μηχανικούς και SSD όλων των μεγεθών. Από κάτω επίσης έχουμε άλλη μια σχάρα filtered για τα φανάκια. Που μιλώντας γι' αυτό, πάμε την κάτω μεριά του κουτιού να δούμε ότι έχει. Αυτό είναι το φίλτρο της πίσω πλευράς, μαγνητικό του πίσω χώρου του κουτιού. Και αυτό είναι του μπροστά με το τι που σας ανέφερα πριν. Το bracket τέλος πάντων που είναι, μπορείς να. Βάλεις τέτοιο ή αναπτήρες. Ανεμιστήρες υδρόψυξη. Από πίσω βλέπω κάποια καλώδια τα οποία πηγαίνουν πάνω. Ναι, έρχονται μπροστά στο front panel το οποίο έχει. Από αυτή την πλευρά του κουτιού είναι το power button, το reset και audio κλπ. Και η λιχνία ένδειξης δίσκου. Και από την άλλη πλευρά, στο ίδιο σημείο, έχει δύο HDMI 3, δύο HDMI 2 και ένα Type-C. Ολοκληρωμένο. Τα καλώδια για τα οποία βγαίνουν από την άλλη πλευρά. Λίγο ακόμη στην πίσω πλευρά δεν είναι κάποια πράγματα. Από την επάνω εδώ πέρα έχει ένα κλουβί το οποίο αφαιρείται το κουτί για... αυτό είναι για mounting του τροφοδοτικού. Το οποίο πηγαίνει και από τις δύο κατευθύνσεις. Και προς τα έτσι να το βάλετε και προς τα έτσι. Όπως θέλετε. Αέρα παίρνει από την πίσω πλευρά και από μέσα το κουτί. Γιατί έχει για όλες τις περιοχές του κουτιού ο χώρος που έχει είναι τεράστιος. Ενδεικτικά λίγο θα πάρω τη μεζούρα. Το ύψος από την μπροστά πλευρά, ανάμεσα από τη μητρική και το τζαμάκι, είναι 28 με 29 εκατοστά. Που σημαίνει δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι το οποίο έχει τόσο ύψος και δεν θα χωρέσει στη μητρική. Δηλαδή, ναι, το πιο tower περίεργο, περίεργη αερόψυξη που θα φαίνεται έτσι κι αλλιώς ηλίθεια την βάλεις από το κουτί. Είναι ούτε τα μισά. Και από την πίσω πλευρά 17,5 εκατοστά περίπου. Που σημαίνει ναι, ότι μπορείτε να βγάλετε το φωτικό στο έτσι και, ή ακόμη και το bracket εδώ πέρα παίρνει 140 με αρκετό κενό από γύρω να περάσουν και καλώδια ή ακόμη και σωλήνες για υδρόψυξη. Τώρα, να αρχίσουμε να λέμε λίγο τα modular πράγματα που μπορεί να κάνει το κουτί, γιατί αυτά που περιέγραψα μετακινούνται. Πάμε την πίσω πλευρά πρώτα. Το πίσω το bracket, το οποίο είναι για φανάκια ή για radiator και φανάκια κλπ. Για την υδρόψυξη, αφαιρείται, ξεβιδώνεται και αλλάζει θέση με τα brackets εδώ των δίσκων. Το οποίο επίσης μπορείτε να αφαιρέσετε και τελείως το ενδεχόμενο που δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Αυτά επίσης μπορούν να τοποθετηθούν και πιο ψηλά ή πιο χαμηλά. Όχι, ψέματα. Μπορούν πιο ψηλά, αλλά πιο ψηλά είναι το τροφοδοτικό. Το οποίο είμαι σίγουρος ότι παίζει το ενδεχόμενο αυτό το mounting. Να μπορεί να μπει και αλλού, αλλά όχι από εδώ δεν έχει λόγο να μπει γιατί από εδώ έχει τζάμι. Το έχει μόνο πάνω θα μπει το τροφοδοτικό. Α, ναι, το τροφοδοτικό μπορεί να μπει από την άλλη πλευρά και το φανάκι να έρθει από εδώ. Γιατί είναι δύο ολόιδιες τρύπες στην ουσία εδώ πέρα. Που αυτό βοηθάει στο ενδεχόμενο επειδή
Όλα τα καλώδια θα βγαίνουν από την επάνω πλευρά και θα ρουτάρονται προς τα πίσω. Γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα δύο κενά, για να βγαίνουν τα καλώδια, να τα συνδέσετε με τα πληκτρολόγια, οθόνες κτλ. Ανάλογα πόσο σας βολεύει, μπορείτε να βγαίνουν από τη δεξιά ή την αριστερή πλευρά, ανάλογα που βρίσκεται το PC σας. Από την πλευρά που θα είναι οι δίσκοι, συνήθως θα είναι και ίσως και τα πολλά καλώδια, ίσως να είναι και το λιγότερο όμορφο. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι εδώ θα έχει τζάμι, αλλά είναι λίγο. Ναι, είναι λίγο μαυρισμένο, λίγο tinted, οπότε δεν θα φαίνονται τρελά αυτά. Όπως και, για παράδειγμα, ανάλογα αν θα έχετε το build από τη δεξιά ή την αριστερή πλευρά σας, θα βλέπετε το μπροστά το κομμάτι του, το μπροστά το κομμάτι του και είναι από τα δύο πλαϊνά. Οπότε μπορείτε να αποφασίσετε τι θα έχετε από αυτά τα δύο πλαϊνά. Στη δική μου περίπτωση, για παράδειγμα, το έχω από τα αριστερά μου, δηλαδή κάθομαι εδώ, από τα δεξιά μου, κάθομαι εδώ και βλέπω το κτί από εδώ, οπότε μάλλον θα έφερνα εγώ και θα έβαζα ίσως φανάκια από εδώ πλευρά. Αν και δεν ξέρω κατά πόσο θα χρησιμοποιούσα υδρόψυξη στο πίσω κομμάτι του κουτιού. Αυτό που θα έκανα σίγουρα όμως είναι, ίσως από κάτω να βάζα μόνο φανάκια, για παράδειγμα, του κουτιού, θα το αφαιρούσα αυτό, και θα το κάνω τώρα, θα το αφαιρούσα το συγκεκριμένο κομμάτι και θα το έβαζα στη θέση του cable routing εδώ πέρα. Κάτω από αυτά τα λαστιχένια grommets που λέγονται, εδώ φτάνει η EATX σε ύψος. Οπότε τα από κάτω είναι στην ουσία για extra routing καλωδίων κλπ. Το συγκεκριμένο αφαιρείται, που είναι λίγο άχρηστο και άσχημο για να είμαι ειλικρινής, για να είναι φάτσα κάρτα, και στη θέση του μπορεί να μπει το συγκεκριμένο bracket, ώστε το radiator μπορεί να παίρνει αέρα από την κάτω πλευρά, που θα μιλήσουμε για το πόσο αναπνέει ή όχι το κουτί από κάτω, να στέλνει πίσω ζεστό αέρα, το οποίο μπορεί να γίνεται exhausted από τα brackets που έχει εδώ, και μάλιστα πιθανότατα, αν έχετε δίσκους κλπ, να παίρνει και κάποιο αέρα από την πίσω πλευρά. Μιας και αρχίσαμε να βγάζουμε πράγματα από την πίσω, συνεχίζω να βγάζω πράγματα, γιατί το κουτί έχει την επιλογή να αφαιρέσεις όλη την πλάτη της μητρικής, ώστε να θες να κάνεις το build εκτός, να κάνεις κάποια πράγματα ή, ξέρω, custom mods και τα σχετικά, να μπορείς εύκολα να τις κάνεις. Έχει εδώ δύο βιδάκια τα οποία κρατάνε την πλάτη και μπορείς να αφαιρέσεις όλη την πλάτη της μητρικής, να τη βιδώσεις, να κάνεις τα mounting κλπ. Μέχρι και τις συντρόψεις και όταν είσαι έτοιμος, απλά τοποθετείς ξαπλωτά, κλειδώνεις και στη συνέχεια βιδώνεις. Που είναι για mods ιδιαίτερα χρήσιμο. Ένα πράγμα που δεν μου άρεσε είναι τα πολύ old school λαστιχάκια, τα grommets που έχει. Γιατί σκέψω, από εδώ πλευρά, έτσι πως είναι η μητρική, εδώ θα είναι το 24-πινο. Το οποίο συνήθως δεν είναι ούτε τέρμα πάνω εδώ, ούτε εδώ στη μέση. Είναι εδώ. Και αν έχεις κάνει τα custom, τα braided καλώδια, ίσως να ενοχλήσει αυτό. Το υλικό κατασκευής, τώρα που το έχω παίξει λίγο, έχει όλα τα πλαϊνά, είναι πλαστικά, που για τη τιμή περίμενα, αρχικά μου φάνηκε φθηνό για την τιμή, μου φάνηκε φθηνό για το μέγεθος, αλλά έχω καταλάβει από πού κόβουν σε υλικά. Δηλαδή, οτιδήποτε είναι κυρτό και λοιπά είναι πλαστικό στο κουτί. Βέβαια, εντάξει, είναι. Πώς τα λένε αυτά τα κουτιά, είναι βομή κουτιά. Είναι να το βάλεις να το κοιτάς. Σταμάτα! Ο κρίντζαρο θα δώσει λίγο αυτό. Αλλά ισχύει. Είναι, αν θες να κάνεις κάτι που είναι όμορφο και πολύ εύκολο να χτίσεις μία λούπα, ιδιαίτερα ικανό. Βέβαια, από την άλλη, αν μπει στη διαδικασία να χτίσεις ένα custom look σε αυτό το κουτί, θα έχει πλάκα να βάλεις και δύο pumps και δύο δεξαμενές, για παράδειγμα, να έχεις μία για το CPU, μία για το GPU. Απ' την άλλη, τι να βάλω, τον 5900X με μία λούπα δική του. Λογικά, αν κάνω όντως λούπα εδώ πέρα, θα κάνω με μία μεγάλη δεξαμενή και ίσως με ένα μεσαίου φάρδους τέτοιο, radiator, που θα είναι για τον 5900 και για την 3090. Απλά. Και πολλά φανάκια για αέρα κλπ. Αυτό που σκέφτομαι είναι, αυτό που είπα εδώ για το radiator να είναι εδώ μπροστά και τα φανάκια, τα οποία μάλλον θα είναι τα Ring Quad 12, τα οποία θα δούμε τώρα, είναι όμορφα και είναι πολύ ικανά για να ψήξουν, για RGB λεντάκια, για να ψήξουν radiator, και από πίσω θα έκανα κάτι απλά να βγάζει τον ζεστό αέρα. Και επίσης έχουμε και επάνω δύο φανάκια που βγάζουν από εδώ το 140. Αυτά. Οπότε, σκέφτομαι, αέρα παίρνω κρύο από κάτω και το βγάζω προς τα πάνω πίσω. Α, κάτσε, περίμενε. Είπα πίσω, όχι. Αυτό εδώ, το πίσω το κλουβί, το πλαϊνό το κλουβί μάλλον, δεν είναι πίσω. Αυτό είναι κακή ιδέα, γιατί εγώ έλεγα να το έχω για εξώστο, όχι, δεν έχει τζάμι. Θέλω να δω, όταν κλείνει τα πλαϊνά τα τζαμάκια,
τι χώρο αφήνουν, αν όντω έχει. Ναι, όχι, δεν έχει τίποτα να περάσει. Ίσως από πάνω, όχι, και πάλι είναι πνιγμένο για τα επάνω τα φίλτρα που είναι σχετικά. Ναι, οπότε αυτό να φυσάει, θα φυσάει σε τζάμι εδώ. Θα το σκεφτώ όταν φτάσει η ώρα του. Οκ, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Ring Quad 12 Radiator Premium Edition. Είναι 150 νομίζω κάνει 30. Είναι ιδιαίτερα ακριβά φανάκια. Ο λόγος που είναι τόσο ακριβά είναι η εξής. Γράφουν πάνω. Έχει 4 LED rings στο κάθε φανάκι. Έχει okay, το RGB Plus της Thermal Take και Mobile App. Είναι PWM. 25 dB το κάθε φανάκι και 1500 rpm hydraulic ball bearing, τα οποία είναι τα λίγο πιο καλά, quote unquote, είναι για πιο heavy duty χρήση και για περισσότερο χρόνο κλπ. Και καταλαβαίνει κάποιος, ένας τρόπος να καταλάβει κάποιος τα hydraulic ball bearings που φαίνονται από μακριά είναι το πολύ χοντρό, η πολύ χοντρή βάση που έχει. Βλέπουμε όλο το χώρο που μάλιστα θα είναι illuminated από τα RGB. Από πίσω δεν έχει κάποιο έξτρα φως όπως έχουν βγάλει κάποια. Το νου σας, αν τα κάνετε build με αυτά, καλό είναι να φαίνεται από την εδώ μεριά και όχι από την εδώ, αλλιώς πάρτε απλά. Είναι 3, PWM φυσικά. Και μέσα στο κουτί δεν έρχονται μόνο τα φανάκια, έρχονται και άλλα καλούδια. Όπως το RGB Hub, RGB και Fan Hub, δηλαδή όλα γίνονται powered από το ένα hub. Βίδες, έχει βίδες και για mounting σε radiator. Πολύ χρήσιμο Thermaltake. Μπερδεύτηκα στην αρχή και δεν κατάλαβα ακριβώς. Δεν το έλεγα, δεν ήξερα ένα RGB controller ή fan controller, γιατί μου φάνηκαν proprietary λίγο τα οι connectors. Αλλά κοιτώντας τα καλύτερα, κατάλαβα ότι δεν είναι μόνο του controller proprietary connectors, είναι και των fans. Το κάθε μυστηράκι βγάζει ένα καλώδιο, το οποίο μοιάζει με το connector του USB 2 σε μητρική, το οποίο μπαίνει ολόκληρο με ένα καλώδιο στον controller, το οποίο ελέγχει ταυτόχρονα RGB και λειτουργία. Οπότε αυτό είναι υποχρεωτικό για να πάει μαζί με αυτά. Αυτό συνδέεται στη μητρική με ένα USB 2, το οποίο συνδέεται στο USB 2 connector στη μητρική και με ένα power USB micro, το οποίο παίρνει Molex ή αυτό. Αυτό είναι αν έχεις πολλαπλά controllers, αν θες να βάλεις δηλαδή το συγκεκριμένο μπορείς να συνδέσεις μέχρι 5 ανεμιστήρια, μέχρι 5 ανεμιστήρες. Στο ενδεχόμενο που θέλεις να βάλεις κι άλλα, κι άλλο set που θα χρειαστεί κι άλλο controller, έχει καλώδιο το οποίο συνδέει τα δύο controllers μεταξύ τους, ώστε να μην έχεις extra USB για το καθένα, συνδέονται μεταξύ τους, κάνουν daisy chain, okay, χρήσιμο. Δεν ξέρω τι έχουν πάθει όλοι οι κατασκευαστές και... Λοιπόν, κατάλαβα όσο τα χρησιμοποιούσα τι σημαίνει το quad. Είναι τα πόσα δαχτυλίδια από LED έχει. Έχει δύο εσωτερικά στο μέσα και άλλα δύο στο εξωτερικό του κυκλάκι. Αθόρυβα, χωρίς δονήσεις, σαν να μην δουλεύουν. Ένα αυτό. Δεν τα έβαλα ακόμη τέτοιο, έπαιξα με τα LED περισσότερο. Γενικά οι επιδόσεις τους... Είναι τα γνωστά φανάκια της Thermaltake της κατηγορίας, αλλά έχουν τώρα τα έξτρα τα λεντάκια. Αυτό που έκανα έπαιξε λίγο με το σύστημα. Λοιπόν, sorry, τα ακουμπάω πίσω. Δεν πρόκειται ακριβώς για ένα controller και τα φανάκια. Η Thermaltake έχει κάνει ένα οικοσύστημα πίσω από cooling και RGB, το οποίο δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι. Και συνδέοντας το, κατάλαβα μερικά πράγματα. Πρώτον, η τροφοδοσία που έχει by default είναι για δύο τέτοια κουτιά, τα οποία το καθένα παίρνει από 5 φανάκια RGB το καθένα. Βέβαια, αυτά τα deep switches που πριν είδα λίγο το ξεπακέταρα, τα διάβασα, με τους συνδυασμούς είναι 4 deep switches, τα οποία δημιουργούν μέχρι 16 συσκευές, τέτοια controllers, τα οποία μπορούν να συνδεθούν σαν daisy chain. Οπότε, το maximum που υποστηρίζει αυτό το οικοσύστημα της Thermaltake είναι 16 επί 5 συσκευές. Ναι, τώρα που θα τα βάλετε αυτά είναι μια άλλη υπόθεση. Παρ' όλα αυτά, θεωρητικά γίνεται σύμφωνα με τη Thermaltake. Δεν είναι κάτι το οποίο έχω τεστάρει. Οπότε είναι αυτό καλό. Στα άσχημα, όχι ακριβώς, εντάξει, είναι ότι από μόνο τη συσκευή η τροφοδοσία δίνει για δύο USB κατευθείαν. Όχι τροφοδοσία, συγγνώμη. Η συνδεσιμότητα με τη μητρική δίνει για δύο USB κατευθείαν που θα μπορούσε να είναι με ένα και να σου αφήσει άλλο ένα, δεν ξέρω γιατί το κάνω αυτό, ακόμη η εταιρεία, σε αυτό το USB 2 που παίρνουν μια τετράδα και βάζουν, που γκρινιάζουν ότι έχουν ένα ζευγάρι και χρησιμοποιούν όλο το ζευγάρι για μια συσκευή. Η Thermaltake δεν το κάνει αυτό, χρησιμοποιεί ένα ζευγάρι για να βγάλει δύο, αλλά το ένα κάθεται έτσι αν δεν έχεις δεύτερο controller. Το οποίο είναι λιγότερο κακό, αλλά θα μπορούσε να βάλεις δύο που βγάζουν σε δύο
και να είναι μονά, αυτά τα μονά τα USB. Απλά φοβούνται οι εταιρείες να το βάλει ανάποδα κάποιος και τα κάψει όλα, γι' αυτό δεν το κάνουν. Καταλαβαίνω γιατί. Μετά, αυτό είναι το Daisy Chain που σας είπα, με αυτό το καλωδιάκι το οποίο βγαίνει από ένα proprietary connector σε USB micro. Για να πάει στο επόμενο. Και αυτά είναι τα φανάκια. Έπρεπε να κάνω αυτή την εισαγωγή γιατί διάβασα και γνώρισα όλο το οικοσύστημα της ThermalTech ενώ έψαχνα να κατεβάσω software και είδα τι άλλο έχει. Παράδειγμα και pumps κλπ. Είναι όλα σε αυτό το ένα software το οποίο μάλιστα έχει και την έκδοση 2.0 που έχει θετικά, έχει αρνητικά. Αρχικά βρίσκει όλα στα controllers, ρυθμίζει σε κάθε. Τώρα έχω διαλέξει τη θέση 1 για παράδειγμα, δείχνει ποιο είναι στην κάθε περίπτωση. Ρυθμίζει τι είδους συσκευή έχει, υποστηρίζει όλων των ειδών, μέχρι και ας πούμε και reservoirs RGB που έχει ThermalTech κλπ. Coolers, οθόνες, υδροψύξεις, μνήμες, τα πάντα. Οπότε, στο ενδεχόμενο που θέλετε να μπείτε στο οικοσύστημα της ThermalTech και αυτό το πράγμα, υποστηρίζει αρκετά πράγματα. Έχουν μέχρι και Radiator RGB, δεν το είχα δει αυτό. Στα άλλα θετικά, παίζει και με Razer Chroma και με άλλου είδους συσκευές. Κάτσε λίγο να το σιγουρέψω αυτό που είπα. Παίζει με Razer Chroma και Amazon Alexa. Εδώ έχει την έκδοση 1 του software. Αλλά εγώ κατέβασα τη 2 ως την πιο πρόσφατη. Πρώτον, έχει χαρακτηριστικά για το PC, θερμοκρασίες κλπ. Που μπορείς στην ουσία να ορίσεις fan speeds κλπ. Παράδειγμα, έχουμε τώρα, είμαστε για τα φανάκια. Σχεδόν χαμηλά. Πάμε λίγο performance mode. Τέρμα. Τώρα εντάξει, είναι λίγο περίεργο το μικρόφωνο αυτό, οπότε δεν θα κάνει, αλλά σμπρώχνουν πολύ αέρα. Έχουν ένα χαλαρό βουητό, αλλά για 120 χιλιοστών 1500 στροφές είναι, μπορώ να πω, πολύ κομπλέ από άποψη ήχου. Δεν θα... Δηλαδή, αν αυτό ήταν το full RPM για να ψήξεις, είναι εντυπωσιακά τα φανάκια και να εστιάσω στο κομμάτι της τιμής δεν είναι τα RGB, αλλά είναι το τι μπορούν να κάνουν για όσον αφορά ψήξη radiator. Και πάμε στο lighting κομμάτι. Εδώ φαίνονται όλα τα δαχτυλίδια τα οποία έχουν και individual RGBs. Μπορείς να διαλέξεις όλα, να διαλέξεις ένα πρόγραμμα. Παράδειγμα θα βάλω εγώ τώρα εδώ, θα βάλω το radar και θα κάνω apply και δουλεύουν σαν radar. Να αναφέρω ότι έχει workshop για να ρυθμίσεις όλα αυτά τα χρωματάκια μέσα για το κάθε κανάλι του κάθε ring, ποιο θέλετε να είναι κλπ. Έχει ένα σκασμό presets που κάνουν πράγματα και αυτό που έχω σίγουρα εγώ να πω είναι ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κάτσω και να ασχοληθώ. Παρ' όλα αυτά, μπορείτε να κάνετε πάνω κάτω τη γουστάρετε με αυτά τα 4 δαχτυλίδια τα οποία έχουν individual RGB 48 LED. Το κάθε φανάκι έχει 54 single LEDs σε κάθε φανάκι. Ίσια όλα. Individual LEDάκια το κάθε φανάκι. Ναι, οκ. Okay, άμα θέλετε να κάνετε κάτι ιδιαίτερο, να κάνετε κάνα build που να βάλετε όλη την πλατφόρμα εκεί μέσα, μπορείτε. Επίσης, στο κομμάτι Connect εδώ υπάρχει το TT-Sync. Το οποίο είναι ένας τρόπος με την εφαρμογή TT-RGB της ThermalTech να συνδέσετε το κινητό σας με την εφαρμογή ώστε να ρυθμίζετε όλα αυτά τα πράγματα από το κινητό. Παρ' όλα αυτά έβαλα την TT-RGB Plus V2 client που δεν υποστηρίζει ακόμη σύνδεση με το κινητό και συγγνώμη θέλω να δεν θα ξανακατεβάσω την ένα τώρα να το κάνω αυτό. Παρ' όλα αυτά υποστηρίζεται, σύντομα θα τη βάλουν τη λειτουργία και για την νέα έκδοση του software να μπορείς να συνδέσεις και το τέτοιο. Ωραία, αυτά από μένα. Γράψτε τα σχόλια, να μπω στη διαδικασία να πάρω μια λούπα να τη χτίσω πάνω σε αυτό το κουτί. Θεωρείτε ότι αυτό το κουτί είναι overkill, να πάω σε ένα normal κουτί σαν αυτό που έχω ή σαν αυτό που χτίσαμε για χριστουγεννιάτικο για παράδειγμα. Εδώ, να το δείτε αυτό. Τα συγκεκριμένα φανάκια, η αλήθεια μου άρεσαν πάρα πολύ και λογικά αν κάνω κάτι θα τα χρησιμοποιήσω. Κάτι που σημαίνει βέβαια ότι θα πρέπει να με τραβήξει και όπως είπα στο οικοσύστημα το RGB της ThermalTech. Που δεν ξέρω αν είμαι έτοιμος γι' αυτό, αλλά δεν είναι κακό. Δουλεύει. Αυτά. Κάνε like αυτό το βίντεο αν σου άρεσε. Πάτα εδώ για subscribe και άλλα βίντεο που θα τα βάλει. Θοδωρή, εδώ. Εδώ. Περίμενε πού. Εδώ. Μπράβο. Εκεί. Τέλεια. Ωραία. Στην περιγραφή είναι όλα τα κοινωνικά δίκτυα και το Discord κανάλι που μπορείς να έρθεις εκεί να τα πούμε. Και κάνε like. Αντίο. Κάνε σαρκιά.